Καταρχήν καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαίδος σχετικά με το χθεσινό lockdown που κηρύχθηκε στην περιφέρεια της Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Πραγματικά ήταν ένα σοκ για τον εμπορικό κόσμο της πόλης και για όλα τα μαγαζιά. Ένα πράγμα που δεν ξαναπεριμέναμε να γίνει μέσα στο ίδιο έτος και θα διαρκέσει, όπως λέμε, από σήμερα 16 του μηνός έως τις 29 του μηνός. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαίδος είναι εναντίον αυτού του lockout, μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Από το πρώτο lockout και μετά τα εμπορικά καταστήματα λειτουργήσαν με όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Ήτανε πολύ προσεκτικοί οι συνάδελφοι και δεν παρατηρήσαμε ούτε κρούσματα μέσα στα μαγαζιά μας και φορώντας μάσκες και προσέχοντας τους πελάτες μας. Τώρα, θεωρώ λίγο άδικο που θα μπορούσε να κλείσει μόνο η κυρίως πόλη που έχει τα πιο πολλά κρούσματα, αλλά αυτό πάλι δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως το μπορώ να αντιλαμβάνομαι κι εγώ, γιατί όταν λένε νομός Κοζάνης είναι νομός Κοζάνης. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις θα πρέπει να βρουν και τις λύσεις. Διότι η περιοχή μας, εκτός βέβαια ότι πλήττεται από την απολιγνητοποίηση και τόσο καιρό ακόμα δεν έχουμε σταθεί στα πόδια μας από το πρώτο lockdown, μας ήρθε και το δεύτερο και πραγματικά βρισκόμαστε σε απόγνωση και περιμένουμε να δούμε τι θα απογίνουν και ποια μέτρα θα παρθούν. Να ξέρετε ότι όλες οι υποχρεώσεις των εμπόρων τρέχουν. Είναι τα ενοίκια, να μας πούνε ποιοι θα πληρώσουν τους υπαλλήλους μας, ποιοι θα πληρώσουν τις εφορίες, το ΙΚΑ, τις επιταγές μας και τα ενοίκια μας. Είναι ερωτήσεις τις οποίες βάζω προς τους υπεύθυνους και καλώ το Δήμο Εορδαία στην περιφέρεια του επιμελητήριου, με το οποίο έχουμε και σύσκεψη το μεσημέρι στις 2.30, τους βουλευτές προπαντός να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι αποφάσεις όταν παίρνονται πρέπει να είναι λίγο πιο πολύ προσεκτικές από αυτές που παίρνονται να μην πω στο πόδι. Βέβαια προέχει η υγεία του κόσμου, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήταν και εντελώς απαραίτητο να γίνει πάλι αρχή από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τέλος, πρέπει να καλέσω τους συναδέλφους μου να κάνουν υπομονή. Ό,τι ισχύει για τον έναν ισχύει και για τους άλλους. Ο Εμπορικός Σύλλογος θα καταθέσει υπομνήματα με τα αιτήματά του τόσο στο ΕΒΕ όσο στην περιφέρεια και όπου μπορούμε ακόμα να δώσουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, θα το κάνουμε. Υπομονή λοιπόν και κουράγιο σε όλους, θα περάσει και αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολα για να αποφύγουμε τα νέα λουκέτα που βλέπω εγώ ότι έρχονται.